Χαίρετε, γεια σας. Ε, πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα απόψε, φλερτ και καραντίνα. Έχω δύο requests, έχω δύο παρακλήσεις για αυτό το vlog. Η πρώτη λέει, Θέκλα μου έχω μάθει πολλά από σένα στο θέμα μιας καλής σχέσης και σε ευχαριστώ. Όμως δεν έχω πού να τα εφαρμόσω. Δεν υπάρχουν πια κοινωνικές εκδηλώσεις και ευκαιρίες γνωριμίας στην Αθήνα, παρά μόνο από το Facebook στο οποίο έχω αρκετούς άνδρες ελεύθερους φίλους εννοεί, στο facebook, συμβατούς με μένα γύρω στα 40. Μου δείχνουν αρκετή εκτίμηση, μέχρι και ζωηρό ενδιαφέρον, αλλά σταματάει εκεί, παρόλο που προσπαθώ να, το εθαρρύνω, να εθαρρύνω διακριτικά. Έχεις υπόψη σου κάποιες άλλες εφαρμογές που μπορώ να απευθυνθώ ε... Αν όχι από το Facebook, μια και εφαρμογέ όπω λε δεν ενδείκνυνται. Ερώτημα για το διαδικτυακό σε Φλερτ, φλερτ, φλερτ. Ερώτημα για το διαδεκτικό φλερτ τώρα στην καραντίνα. Δεύτερο ερώτημα. Αγαπημένη μου, θέκλα, καλημέρα. Πώ αντιμετωπίζουμε τον κάθε αδιάγνωστο που μα φλερτάρει στο Facebook. Και μια έχει πρόβλημα ότι δεν τη φλερτάρουν αρκετά, και άλλη ότι την φλερτάρουν πολύ αδιάγνωστα. Εφόσον δεν έχει άλλο μέσον φλερτ αυτόν τον καιρό. Και πολλέ και πολλοί θα μπουν στον πειρασμό να ξεκινήσουν κάτι έστω με μηνύματα και φωτογραφίε. Θα φτιάξουν μια ψεύτικη εικονική σχέση που θα του κρατά συντροφιά στην καραντίνα. Το αποτρέπουμε ή το δουλεύουμε. Φυσικά βλέπουμε πρώτα τις προθέσεις του άλλου, τι σκοπό έχουν. Όμως παίζει και πολύ μεγάλη σημασία η ψυχολογία μας αυτή την περίοδο λόγω καραντίνας. Φαντάζομαι πολλοί θα σου έχουν πει τα παρατράγουδά τους, τι τους συνέβη στην πρώτη καραντίνα. πολύ πολλέ. Ευχαριστώ αν το βρει ενδιαφέρον το κάνει θέμα συζήτηση. Λοιπόν, κοπέλε και κοπέλια, τώρα στην καραντίνα πέφτει πολύ φλερτ. Και το φλερτ πέφτει κυρίω μέσω Facebook, κοινωνικών δικτύων, πέφτει και μέσω εφαρμογών γνωριμιών, ιστοσελίδων γνωριμιών. Δεν ξέρω να σας συστήσω κάποιες ιστοσελίδες, παρόλο που κάποιες φίλες μου στέλνουν τελευταίως ότι έχουν βγει κάποιες ιστοσελίδες οι οποίες ισχυρίζονται ή υπόσχονται ότι, θα κάνουν, ότι έχουν αρκετά φίλτρα ώστε να, να μπαίνουν μέσα μόνο αυτοί που πραγματικά θέλουν να κάνουν σχέση και ενδιαφέρονται στο slow flirting στο slow dating, slow dating ή slow flirting, αργό φλέρτη, αργό dating, σημαίνει να παίρνεις χρόνο να γνωρίσεις τον άλλον καλύτερα και να μην πηγαίνεις κατευθείαν στο ψητό. Αν θυμάμαι καλά, μια εφαρμογή που μου έχουν πει είναι η Hinge, H-I-N-G-E, Hinge, ξέρω σίγουρο ότι υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ξέρω στην Ελλάδα αν υπάρχει το Hinge ή στην Κύπρο, και μια άλλη εφαρμογή είναι Coffee and Bagel, που μου είπαν ότι ειδικά αυτή η εφαρμογή, κάτσε να την ψάξω στο App Store, γιατί εγώ έχω iPhone, εσείς που έχετε Android, όσοι έχετε Android θα την ψάξετε στο Play Store, μου έχουν πει ότι αυτή η εφαρμογή προτρέπει τον κόσμο που μπαίνει πάνω, Coffee and Bagel, Ένα λεπτό. CMB, CMB είναι το όνομα της εφαρμογής, Coffee Meets Bagel, Coffee Meets Bagel, There's Someone You Should Meet, CMB Coffee Meets Baker, δεν τις ξέρω αυτές τις εφαρμογές, δεν τις έχω χρησιμοποιήσει, δεν είμαι σε φάση που να ενδιαφέρομαι γι' αυτό, όμως μου έχουν πει κάποιες κοπέλες ότι αυτές οι εφαρμογές υπόσχονται ότι έχουν πιο ποιοτικό φλερτ μέσα. Πάει όμως, όπου και να βρίσκεσαι. Και σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών να βρίσκεσαι που είναι εξαιρετικά elite και πληρώνει πολύ ψηλή συνδρομή για να είσαι μέσα, πάλι χρειάζεται να έχει το νου σου. Οκ. Okay? Γιατί υπάρχουν και κάποιε άλλε ιστοσελίδε που είναι πολύ elite, μου έχουν μπει ότι πρέπει να σε κάνει κάποιο introduce και ότι πρέπει να σε ελέγξουν αν, αν βγάζει αρκετά χρήματα, για παράδειγμα, για να μπει σε αυτή την ιστοσελίδα. Δεν τι ξέρω αυτέ ποιε είναι. Όπω και να έχει όμω. Ε, μέσα στην καραντίνα, όσοι είναι ελεύθεροι, και όσοι είναι μόνοι έχουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη το φλερτ από ότι σε άλλες περιόδους και σαφώς λόγω του lockdown δεν μπορείς να βγεις έξω, δεν μπορείς να πας σε μια καφετέρια, να καθίσεις, δεν μπορείς να πας σε ένα μπαράκι, δεν μπορείς να πας σε ένα πάρτι, απαγορεύονται κοινωνικέ κοινωνικές εκδηλώσεις κλπ. Οπότε το μόνο εργαλείο που μας μένει για να επικοινωνήσουμε με τους άλλους ανθρώπους και στην περίπτωση αυτή να φλερτάρουμε, είναι το διαδίκτυο. Άρα σε αυτό το βίντεο θα δώσω κάποιε συμβουλέ για το διαδικτυακό φλερτ, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν είναι μόνο οι ελεύθεροι που φλερτάρουν στο διαδίκτυο. Ναι, φλερτάρουν και οι παντρεμένοι και οι παντρεμένες. Άρα, εάν είμαστε ελεύθεροι και ο στόχος μας είναι να φλερτάρουμε με ανθρώπους ελεύθερους, άρα από την αρχή της συζήτησης, από την αρχή της γνωριμίας, ρωτάμε και προσπαθούμε να μάθουμε αν ο άλλος είναι ελεύθερος ή αν είναι παντρεμένος. Εάν μιλάμε από το Facebook, που είναι το πιο η πιο διαδεδομένη ιστοσελίδα κοινωνικής δεχτείωσης, στο Facebook συνήθως α, είναι εύκολο να καταλάβεις ποιος είναι παντρεμένος, εάν το προφίλ του είναι αληθινό. Και επίσης είναι αρκετά εύκολο να καταλάβεις ποιος έχει ψεύτικο προφίλ. Ένα αληθινό προφίλ, που, που κάποιο είναι μέσα με το πραγματικό του όνομα και την πραγματική, τη, 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 το, το, όνομα του, την ιδιότητα του κλπ. Έχει αρκετούς φίλους, έχει αρκετές αναρτήσεις στο προφίλ, έχει αρκετές φωτογραφίες τις οποίες εξακολουθεί να είναι το ίδιο πρόσωπο. Το ανεβάζουν φωτογραφίες και άλλοι φίλοι αυτού του προσώπου που το ταγκάρουν. Έχει φωτογραφίες με την οικογένεια του, αν έχει οικογένεια με τους φίλους του, έχει με τη γυναίκα του, αν είναι παντρεμένος με τον άνδρα της, αν είναι παντρεμένη. Φυσικά υπάρχουν και πραγματικά προφίλ ανθρώπων που είναι παντρεμένοι, που αποφεύγουν επιμελώς είτε να δηλώσουν ότι είναι παντρεμένοι στο προφίλ του, είτε να βάλουν φωτογραφίε με τον την σύντροφό του και το παίζουν ελεύθεροι. Όμω, εάν επιμένει να μάθει αν ο άλλο είναι παντρεμένο ή ελεύθερο, από τι απαντήσει του, από τι απαντήσει τη, θα καταλάβει. Θα σου πει, αν άλλο σου πει είναι πολύπλοκο, it's complicated, Υπάρχει και όρο που ξονοίγει στο Facebook, its complicated, το πιο πιθανό να είναι παντρεμένος. ή να έχει μια άλλη σχέση. Αν σου πει είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, το πιο πιθανό να είναι παντρεμένος. Αν σου πει σκέφτομαι να χωρίσω, είναι σίγουρο πω είναι παντρεμένος. Αν σου πει βρίσκομαι σε νεκρό γάμο, επίση είναι σίγουρο πω είναι παντρεμένο ή είναι παντρεμένη. Εντάξει. Ή αν σου πει γιατί ρωτά τώρα αυτά τα πράγματα, τι σε ενδιαφέρει εσένα αν εγώ είμαι ελεύθερο αν είμαι παντρεμένο, ή τι σε ενδιαφέρει εσένα εγώ είμαι ελεύθερη ή παντρεμένη, αν απαντήσει πίσω με ερώτηση, ε, θα έπρεπε να είμαι παντρεμένη, τότε αυτό είναι μια έμεση κατάφαση ότι ναι είμαι παντρεμένο, ναι είμαι παντρεμένη και φλερτάρω. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι αν κάποιο θέλει να μα ξεγελάσει, μπορεί να τα καταφέρει να μα ξεγελάσει. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Ε, ότι ε, κάποιος μπορεί να καταφέρει να μας ξεγελάσει και να ξεκινήσουμε να έχουμε μια επικοινωνία διαδικτυακή στην οποία να νομίζουμε ότι μιλάμε με έναν άνθρωπο που είναι ελεύθερος ενώ αυτός ο άνθρωπος να είναι σε σχέση ή να είναι παντρεμένος. Πάλι είναι εύκολο να το καταλάβεις αν ο άλλος είναι παντρεμένος ή ελεύθερος γιατί ένας ο οποίος είναι ελεύθερος ή μία η οποία είναι ελεύθερη και όντως ενδιαφέρεται για να έχει σχέση μαζί μας είναι διαθέσιμο, είναι διαθέσιμη να απαντήσει τα μηνύματα, τι βιντεοκλήσει, τα τηλεφωνήματα ανά πάση στιγμή. Αν κάποιο χάνεται για ώρε από το chat, δεν απαντάει μηνύματα, δεν απαντάει κλήσει, εμφανίζεται ξαφνικά σε συγκεκριμένη ώρα και επιμένει πιεστικά εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα να συνομιλήσει μαζί μα, και αν εμεί δεν είμαστε διαθέσιμοι, θα ξαναχαθεί πάλι για κανένα δεκάωρο, εικοσάωρο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το πιο πιθανό να είναι παντρεμένο ή να είναι παντρεμένη, να συγκατοικούμε έναν άλλο άνθρωπο και γι' αυτό το λόγο να μην είναι διαθέσιμη. Γιατί συγγνώμη, άμα είσαι στην καραντίνα και είσαι όλη μέρα μέσα στο σπίτι, αν το γουστάρει ένα άλλο πρόσωπο και είσαι μόνο ή είσαι μόνη, θα έχει χρόνο και να μιλήσει με μηνύματα και να μιλήσει με βιντεοκλήση κλπ. Ε, οπότε προσέχουμε ε, ώστε να, να... Είμαστε σε μια γνωριμία η οποία να είναι ξεκάθαρο ότι και τα δύο πρόσωπα θέλουν το ίδιο πράγμα. Γιατί φυσικά υπάρχουν και οι παντρεμένοι που θέλουν να κάνουν σχέση με παντρεμένου οι γνωριμίζουν με παντρεμένου. Δεν του κατακρίνω εγώ. Είναι επιλογέ αυτέ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να βρίσκονται και οι δύο στην ίδια σελίδα. Ε, δεν θα μιλήσω για το ηθικό κομμάτι αυτή τη υπόθεση. Δεν με αφορά. Αυτό που με αφαιρώ όμως είναι να μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μα. Αν έχει σχέση με δημιουργεί μια διαδικτική ευνουμία με έναν άνθρωπο που είναι παντρεμένος είτε άντρα είτε γυναίκα, αυτό σημαίνει κάποια πράγματα. Δηλαδή πρέπει να το ξέρει από την αρχή ότι δεν είναι αυτό το πρόσωπο ελεύθερο, δεν είναι διαθέσιμο είναι πάρα πολύ πιθανό να χρησιμοποιεί αυτή τη γνωριμία για να περάσει καλά, για να εκτονωθεί, για να, α, να τονωθεί η αυτοπεποίθηση του αυτοπεποίθηση της και δεν θα επενδύσει ουσιαστικά σε αυτή τη γνωριμία. Επίσης υπάρχουν και τα κομμάτια του οικογένεια που έχει αυτός ο άνθρωπος, α, του συζύγου, της συζύγου, των παιδιών και διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία είναι καλή ιδέα να τα λάβουμε υπόψη μας. Ε, φυσικά, Εάν εμεί είμαστε ελεύθεροι και ο άλλο είναι πανδρεμένο, την ευθύνη την έχει ο πανδρεμένο που δημιουργεί μια διαδικτυακή παράλληλη σχέση. Ε, το έχω πει και σε άλλα βίντεο ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να ρίχνουμε το φταίξιμο στο τρίτο πρόσωπο τη στιγμή που εκείνο που είναι παντρεμένο ή εκείνη που είναι πανδρεμένη έχει κάθε επιλογή να μιλήσει ή να μη συνομιλήσει, να φλεφτάρει ή να μη φλεφτάρει. Λοιπόν. Α το αφήσουμε αυτό το κομμάτι. Ότι πες ότι ξεκινάμε μια συνομιλία με κάποιον, με κάποιαν που είμαστε στο, στο, ίδιο, στο ίδιο σημείο, είμαστε και οι δύο ελεύθεροι και θέλουμε και οι δύο να, να κάνουμε μια γνωριμία. Οι ε, φίλοι που έγραψε τη δεύτερη, τη δευ, το δεύτερο ερώτημα λέει: Θα φτιάξουν μια ψεύτικη εικονική σχέση που θα του κρατά συντροφιά στην καραντίνα. Ε, δεν είναι απαραίτητο ότι η σχέση που θα δημιουργηθεί μέσω διαδικτύου είναι ψεύτικη ή εικονική. Αυτό το πράγμα δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Είναι δύσκολο μεν, αλλά μπορεί να συμβεί, δύο άνθρωποι που γνωρίζονται μέσω διαδικτύου, η σχέση τους να είναι μεν virtual, δηλαδή να είναι ε, μέσω βιντεοκλήση, μέσω μηνυμάτων, μέσω τηλεφωνημάτων, αλλά να είναι μια πραγματική σχέση. Οι ίδιε αλλαγέ γίνονται στον εγκέφαλο νευροχημικά ενό ανθρώπου που ερωτεύεται διαδικτυακά με έναν άνθρωπο που ερωτεύεται από κοντά. Ο έρωτα είναι στο μυαλό. Από το μυαλό ξεκινάει ο έρωτα. Και αν πάρουμε και αυτό, και αυτό που λέει το, 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 το Λαϊκό άσμα που λέει Από τα μάτια πιάνεται στα χείλη, κατεβαίνει. Με τη σύγχρονη τεχνολογία. Τα μάτια του άλλου μπορούμε να τα δούμε πάρα πολύ καλά. Και να δει και αυτό στα δικά μας τα μάτια, ειδικά όταν κάνουμε βιντεοκλήση, η βλεμματική επαφή είναι το ίδιο έντονη με, με από κοντά. είναι και αν έχουμε και μια ε, κάμερα υψηλή ανάλυση, θα είναι ακόμη πιο, ακόμη πιο ε, καθαρή η, η εικόνα. Λοιπόν, ε, δεν θεωρώ ότι είναι εικονικέ αυτές οι σχέσεις. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να τις διαχειριζόμαστε με σεβασμό, με προσοχή και να λειτουργούμε όπως θα λειτουργούσαμε σε μια σχέση από κοντά. Δηλαδή να κάνουμε τα ερωτήματα που θα κάναμε ούτω ή άλλω αν πηγαίναμε σε ένα ραντεβού, σε δύο ραντεβού. Υπάρχουν επίσης πολλοί που κάνουν και ραντεβού μέσω Skype ή μέσω άλλων messengers. Του στυλ α φάμε δείπνο απόψε, μαγειρεύει ο ένα σπίτι του, μαγειρεύει άλλη σπίτι τη. Δίνονται, στολίζονται, στρουλιάζονται που λέμε στην Κυπριακή Διάλεκτο. Βάζουν μπροστά από την κάμερα τους το φαγητό τους, το ποτό τους και κάνουν online dinner. Και μπορεί να δουλέψουν πολύ ωραία αυτά τα πράγματα, εάν και οι δύο είναι σοβαροί άνθρωποι και λειτουργούν με σοβαρότητα, μπορεί όντως να κάνουν τις ίδιες συζητήσεις και να αποκτήσουν την ίδια διανοητική και συναισθηματική εγκύτητα που θα αποκτούσαν εάν βρισκόντουσαν από κοντά για ραντεβού. Ε, έχω ακούσει πολλά για την καραντίνα την πρώτη τι είχε συμβεί, Α, τα περισσότερα που έχω ακούσει ήταν για παντρεμένους και παντρεμένες οι οποίοι έκαναν παράλληλες διαδικτυακές σχέσεις. Έχω ακούσει όμως και για ζευγάρια τα οποία γνωρίστηκαν μέσω καραντίνας, ερωτεύτηκαν μέσω καραντίνας και όταν τελείωσε η καραντίνα βρέθηκαν από κοντά και συνέχισαν να είναι μαζί. Έχω ακούσει για ανθρώπους οι οποίοι είχαν Διαδικτυακέ επαφέ και όταν βρέθηκαν από κοντά ξενέρωσαν. Στι περιπτώσει εκείνε που ξενέρωσαν όμω, όταν ρώτησα περισσότερο γιατί με ενδιαφέρει το θέμα, μου είπα, ξέρει, μιλούσαμε πολλού ή μιλούσαμε πολλέ, ήταν ένα από του πολλού που μιλούσα, ήταν μία από τι πολλέ που μιλούσα. Και αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο ότι εάν έχουμε πολλού ανθρώπου με του οποίου συνομιλούμε, πολλού ανθρώπου με του οποίου κάνουμε dating ή flirting, είναι πολύ πιθανό να μην δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε όλου ή και σε κανέναν στο τέλο τη ημέρα. Χωρί να σημαίνει ότι είναι καλή ιδέα να μην έχουμε ανοιχτέ τι προοπτικέ μα. Ξεκαθαρίζω ότι το φλερτ είναι άλλο πράγμα. Το dating είναι άλλο πράγμα και το κάνω σχέση είναι άλλο πράγμα. Το φλερτ είναι το παιχνίδι ψαρέματο, το παιχνίδι ε, ερωτική προσέγγιση και γνωριμία ενό άλλου, άλλου, ανθρώπου. Το dating είναι η διαδικασία των τακτικών συναντήσεων και συνομιλίων μεταξύ δύο ανθρώπων, ώστε να γνωριστούν καλύτερα εφόσον υπάρχει η αρχική ερωτική έλξη που έχει βρεθεί μέσα από το φλερτ και να αποφασίσουν αν θα κάνω σχέση όλοι ή όχι. Το κάνω σχέση είναι έχω κάνει το φλερτ, έχω κάνει τον date και έχω, έχω, καταλήξει στο να είμαστε μαζί. Έχουμε καταλήξει στο να είμαστε μαζί. Όταν είσαι μαζί με κάποιον δεν είναι καθόλου καλή ιδέα, δεν τη συστήνω να κάνουμε φλερτ με άλλους ανθρώπους ή να κάνουμε dating με άλλους ανθρώπους. Όταν όμω είμαστε στη φάση του φλερτ και του dating, θα μπορούσαμε να φλερτάρουμε με διάφορου ανθρώπου ή να βγαίνουμε ραντεβού με διάφορου ανθρώπου. Φτάνει να μην κοροϊδεύουμε κανένα, δηλαδή να μην λέμε σε έναν ή σε ε, ε, μία είμαι μαζί σου και σε θέλω και μαζί, είμαστε μαζί και μετά πάμε το λέμε στον επόμενο και στην επόμενη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ε, είναι εξαιρετική ευκαιρία το online dating για να συζητήσουμε θέματα πολύ βαθιά θέματα πνευματικά, θέματα συναισθηματικά, θέματα αξιών, αρχών, τα οποία σε ένα ραντεβού από κοντά ίσω να μην μπορούσαμε να τα συζητήσουμε. Γιατί αν υπάρχει έντονη έλξη μεταξύ δύο ανθρώπων, όταν βρίσκονται από κοντά, μπορεί να κάνουν άλλα πράγματα και όχι να συζητήσουν. Όταν όμω βρίσκονται, μάλλον μπορεί να είναι τόσο overwhelming, να είναι τόσο έντονη η επιθυμία να κάνουν άλλα πράγματα, να φιληθούν, να αγκαλιαστούν κλπ. κλπ. ώστε να μην συζητάνε. Ε, και είναι πολύ καλή ευκαιρία το online dating και το online flirting στο να συζητήσουμε για όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία κάτω από άλλε συνθήκε δεν θα συζητούσαμε. Ε, και έχω γνωρίζει ζευγάρια το οποία κατά τη διάρκεια τη καραντίνα έκαναν πολύ βαθιέ συζητήσει, βρήκαν, είπαν ο ένα τον άλλο την ιστορία τη ζωή του, ε, μοιράστηκαν εμπειρίε, ανα, αναμνήσει, απόψει κλπ. Και υπήρχε και η ερωτική έλξη. Και όταν βρέθηκα από κοντά, ένιωσαν ότι δεν είναι πρώτη φορά που βρισκόμαστε από κοντά. Έχει ήδη δύο μήνε που μιλούσαμε στην καραντίνα. Τώρα, όσον αφορά το διαδικτυακό, ο σεξ, το cyber, ανταλλαγή φωτογραφιών, η αμοιβαία αυτοικανοποίηση με τη χρήση βιντεοκάμερας, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή. Γιατί εάν το κάνουμε αυτό με έναν άνθρωπο που δεν το γνωρίζουμε στην πραγματικότητα, που δεν είμαστε σίγουροι για τα κίνητρα του και τι προθέσει του, υπάρχει μεγάλο κίνδυνο, εξαιρετικό κίνδυνο να εκτεθούμε. Προσέχουμε ε, για να έχουμε. Δεν θεωρώ ότι είναι κακό πράγμα το cyber ανάμεσα σε ένα ζευγάρι που λόγω καραντίνας ο ένας έχει αποκλειστεί στη μια χώρα και ο άλλος στην άλλη, ο ένας στη μια πόλη και ο άλλος στην άλλη. Όταν όμως είναι μια καινούργια γνωριμία που τώρα είναι στα σκαριά και δεν γνωρίζουμε καλά τον άλλον άνθρωπο, είναι καλή ιδέα να αποφεύγουμε να στέλνουμε φωτογραφίες μας ή να αποφεύγουμε να στέλνουμε βίντεο μας που να δείχνουν το σώμα μας in compromising positions, που λέει στα αγγλικά, φωτογραφίες στις οποίες δεν θα θέλαμε να δουν άλλοι άνθρωποι. Και δεν θα θέλαμε κάποιο μετά να μας απειλήσει ότι θα, θα δημοσιεύσουν τις φωτογραφίες σου, δεν κάνει το ένα ή δεν κάνει το άλλο. Προσοχή. Προσοχή με την ανταλλαγή φωτογραφιών και βίντεο. Προσοχή. Αυτέ είναι οι απόψει μου. Θεωρώ ότι δεν είναι κακή ιδέα να φλερτάρει κάποιο στην καραντίνα. σα ίσα είναι μια περίοδο που ενδείκνεται η καραντίνα για φλερτ και με τον τρόπο που έχω επεξηγήσει, ενδείκνεται και για βαθύτερη γνωριμία μέσω του φλερτ. Όχι μόνο μια επικύρωση αν όντω μα γουστάρει ο άλλο και το γουστάρουμε κι εμεί και προχωράμε στο ψητό. Ευκαιρία για ίσω για βαθύτερη γνωριμία. Let's make the most of it. Α κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε κάτω από τι παρούσε συνθήκε. Την αγάπη μου. Γεια σα.